Με τη δημόσια υγεία να έχει χτυπήσει κόκκινο, την υποστελέχωση να οδηγεί σε πρωτόγνωρη ανησυχία, κίνδυνο και σταδιακό λουκέτο για μια σειρά κλινικών, η είδηση πως για να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στην Κνωσό γιατρός, το Υπουργείο Πολιτισμού θα καταβάλει μηνιαίως 11.222 ευρώ και το επτάμηνο 78.560, μόνο απορίες μπορεί να δημιουργεί. Η κυβέρνηση του Υπουργείου θέλει να παραχωρήσει αυτή την παροχή στους αρχαιολογικούς χώρους σε μεγάλες επιχειρήσεις και την ίδια ώρα βεβαίως για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην υγεία που δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης των ασθενών και των οικογενειών τους δεν υπάρχει φράγκο. Το εξωπραγματικό για τα δεδομένα της χώρας και για τους μισθούς των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία ποσό έρχεται την ώρα που διαστόματος Άδωνη Γεωργιάδη ως κύριος λόγος υποστελέχωσης περιγράφεται η απροθυμία γιατρών να καλύψουν τις θέσεις οι οποίες προκυρήσονται, με μισθούς όμως που επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν όχι τις ανάγκες, αλλά δεν καλύπτουν στο μίνιμουμ τις απαιτητικές βάρδιες και τις εφημερίες που καλούνται να καλύψουν. Πάνε για πλήρη υποβάθμιση, υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Ο διαγωνισμός δεν αφορά μόνο την Κνωσό, αλλά 6 συνολικά αρχαιολογικούς χώρους που προκειμένου να έχουν οι περισσότεροι από αυτούς για 7 μήνες από ένα γιατρό, ένα νοσηλευτή και 2 διασώστες, από τα ταμεία του κράτους θα φύγουν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Όπου υπάρχει έσοδο, όπου υπάρχει χρήμα, θα υπάρχει αντίστοιχη αύξηση των μισθών και όπου δεν υπάρχει, τότε θα είμαστε στην ίδια κατάσταση με χαμηλούς μισθούς και χαμηλές υπηρεσίες υγείας. Το δομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι δεν έρχονται στις προκηρύξεις. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα σήμερα και δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό. Μόνο για την Κνωσό το συνολικό ποσό για ένα γιατρό, ένα νοσηλευτή και 2 διασώστες φτάνει τις 288.000 ευρώ τους 7 μήνες, με το μηνιαίο κόστος για τον νοσηλευτή και κάθε έναν από τους 2 διασώστες να είναι τα 7.797 ευρώ. Ενδεικτικό μάλιστα είναι ότι για το κάθε μεροκάματο ο υπολογισμός περιλαμβάνει κόστος για την πολιτεία 259,90 ευρώ. Και όλα αυτά την ώρα που η μία κλινική μετά την άλλη φαίνεται να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Όπως την παιδοψυχιατρική κλινική που είναι πιο κοντά από ποτέ στο Λουκέτο. Η παιδοψυχιατρική κλινική, όχι φαίνεται, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κλείσει. Αυτές τις μέρες νομίζω θα ανακοινωθεί και επίσημα. Ενώ ήδη από το Δεκέμβρη, εδώ και 4 μήνες, δεν αδυνατεί να νοσηλεύσει παιδιά για πολλές μέρες, λειτουργεί σαν μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Με τον ένα γιατρό που θα παραμείνει στην κλινική, μετά την παραίτηση του δεύτερου, το κλείσιμο της κλινικής είναι όπως λέγεται μοιραίο και πάντως γνωστό στον αρμόδιο υφυπουργό για την ψυχική υγεία Δημήτρη Βαρτζόπουλο, ο οποίος χθες συμμετείχε σε διαδικτυακή σύσκεψη με σχετικούς με το θέμα φορείς, αλλά απόντα, όπως έγινε γνωστό, το διοικητή του νοσοκομείου. Αυτά τα παιδιά, αν δεν έχουν χρήματα, δυστυχώς θα πρέπει να κινούνται τα ίδια οι γονείς τους και ό,τι αυτό έχει αποτέλεσμα στην Αθήνα. Θα έρθω στην Κρήτη σύντομα. Ασφαλώς όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων θα είναι προσκεκλημένοι για να κάνουμε μια συζήτηση του τι πραγματικά μπορεί να γίνει σε ρεαλιστικούς χρόνους. Γιατί εμένα δεν με νοιάζει τόσο να λέμε ωραίες κουβέντες. Με νοιάζει το τέλος τι γίνεται. Όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής τα πράγματα στην παιδοψυχιατρική κλινική, αν το επόμενο διάστημα κάποιο παιδί χρειαστεί νοσηλεία, το πιθανότερο είναι ότι θα οδηγείται σε κλινική της Αθήνας. Καλούμε τον Ηρακλειώτικο και τον κριτικό λαό να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να σταματήσει αυτή την κατρακύλα και να διεκδικήσει και ακόμα καλύτερες συνθήκες για πράγματα τα οποία και έχει πληρώσει και ακόμα περισσότερο τα δικαιούται.